Κυρία Ρεά, κυρία Ρεά, πού είναι ο φάκελος με τα επιδόματα πολυτεχνών? Εντάξει, βράδον. Χρειάζομαι λίγο φάκελο των μονογονιών. Α, εντάξει, βράδον. Η πρόταση για το νομοσχέδιο μπορεί να πάει στη Βουλή για το επίδομα του πατέρα. Έχεις την. Εν ήξερω, Εσπέσια, εν ήξερω. Και σταμάτα να πιένε συνέχεια κοιτάκια, λες, αλήσες με. Sorry, αλλά έχω πάρα πολύ δουλειά σήμερα. Μένα μου το λαλείς, που ελιώσαν τα χέρκα μου από την πολλή δουλειά. Έτσι, ενοχλούν μας πάλι. Να μην μας αφήνουν μες στη δημόσια υπηρεσία να συγκεντρωθούμε μια φορά στη δουλειά μας. Παρακαλώ. Ναι, αγαπή μου, η κορή μου. Μα πότε, αγάπη μου, τώρα. Α, όχι τώρα, δεν μπορώ, τώρα δουλεύω. Έχει που το πρωί δεν έκατσα λεπτό. Μούξεις. Καλά, εντάξει. Εντάξει, αγάπη μου, κλείσε και να το κανονίσω. Εντάξει. Εσπασία! Πήγαινε στο σχολείο να φέρεις τον άγγονα μου. Εγώ? Ποιος καλό εγώ, αφού το ξέρεις ότι εγώ δεν μπορώ να απουσιάζω που δάμε. Άμα λοιπόν δεν φκένει η δουλειά σωστά. Είπε με εμένα τότε να αρχίσει να σχολάσει. Τι θέλεις δηλαδή, να φύγουμε το μωρό μόνο του στο σχολείο? Και τούτα όλα ποιος είναι να τα κάνει? Έχουν ημερομηνία λήξη? Όχι, αλλά... Άρα μπορούν να γίνουν κι αύριο. Μα ο κόσμος περιμένει τα. Ακριβώς, Εσπέσια. Περιμένει τα. Άμα τους τα ετοιμάζεις εσύ που τα σήμερα, τι θα έχουν να περιμένουν αύριο? Τίποτε. Ακαρδί, κοπέλα. Α, τι πιένε. Καλά. Να σου πω. Και σαν πάεις, παίρνα και από την τράπεζα και άλλαξε μου τον το τσέκι. Παίρνα και από την ΑΕΚ να μου πληρώσεις το ρεύμα. Παίρνα και από το καθαριστήριο να πιάσει ένα φουστάνι που έχω. Α, και παίρνα και από τον κασάπι να σπέσει να μου πιάσεις μισό κιλό και ημά χοιρινών να του πεις. Πόψε να κάνω κιοφτέδες. Πλήρωστα εσύ και κανονίζουμε τα. Και το μωρό, πού να το πάρω? Α, σου το είπα, να το φέρεις δαμέ. Να του κάνεις babysitting. Εγώ? Χωρίς κανέναν άλλο. Δεν καταλάβω γιατί μου τρώνει ώρες-ώρες. Κύριε Λέισου, δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι βαρκούνται να δουλέψουν. Άντε να δούμε πόση ώρα να κάνετε. Αγάπη μου, καλώς όρισες. Ας δω και έναν φίλη. Εντάξει, πήγαινε καλά το σχολείο. Μπράβο, αγάπη μου, τα φρονίμως. Ναι, πολλά. Δεν μίλησε με στο αυτοκίνητο. Έτσι τον εδάσκαλεψα να μην μιλά σε αγνώστους. Αλλά δε μια νουλή μου η Εσπέσια, δικό μας πλάσμα. Να τη συμπεριφέρεσαι όπως συμπεριφέρεσαι σε όλους, εντάξει. Μπράβο, αγάπη μου. Άντε, μείνετε δαμέ. Εγώ να πάω κάτω στην κατίνα. Γιατί? Γιατί ήρθε η ώρα του διαλύματος μου, Εσπέσια. Τόση ώρα δουλεύκα. Άντε, έλα, αγάπη μου, κάτσε δαμέ. Και εσύ να μείνεις δαμέ να τον προσκολείς, Εσπέσια. Και να σου πω, ό,τι θέλει το μωρό, Εσπέσια, να του χαλάσεις χατήρι. Μα τούτον πως σου λαλώ, Εσπέσια. Και όχι εννιά να με μου ζωγραφίσει πάνω στους τοίχους. Μάνα μου την αγάπη μου, είναι αξιαγαπητός. Θα τον λατρέψεις. Δαμιάνε μου, εγώ είναι να πάω στο γραφείο μου επειδή έχω πάρα πολλή δουλειά και εσύ μείνε δαμέ να περιμένεις τη γιαγιά σου. Εντάξει. Εσπέσια! Ο Χριστός. Η γιαγιά μου είπε σου να μην ταρέξεις που είδα μέσα μέχρι να επιστρέψει. Αφήσε να σε καρφώσω. Σοβαρό μιλάς. Εσπέσια, τι ψάζω. Πήνε να μου φέρεις νερό τώρα. Άκη παστέλ, θέλω να ζωγραφίσω. Πού να έβρω τα παστέλ, δαμέ? Αν με κοφτεί, Εσπέσια, να κοψεις το λαιμό σου να μου έβρεις. Είναι καλύτερα να κάτσεις να θυκευάσεις τα μαθήματα σου και όχι να ζωγραφίσεις.
Όχι, δεν θέλω να σκεφάζω. Κουράστηκα. Θέλω να ζωγραφίζω. Ναι, η αγιά σου όμως είπε να με ζωγραφίσεις τους στίχους. Θα μου πεις εσύ που είναι να ζωγραφίζω ασπέζια. Δαμιανέ μου, δαμέ, δουλειά. Εν και είναι νηπιαγωγείο. Και γιατί μου το λάλεις. Βλέπεις με να με κόφτει. Α, θα τα πάμε καλά. Είσαι δαμέ ακόμα. Στην ασπασία, θωρείς με ζωγραφίζω. Τα νεύρα μου. Ούτε να μιλάς. Έτω, έκαμες με και κάνω λάθος τώρα. Φέρ' με ένα σβιστρίν τώρα. Εντάξει, πώς τα πιέτε μαζί με το όμορο. Ούλα καλά. Παπαναγιά μου, τέλος είσαι έτσι. Τουλάχιστον, αγάπη μου, δεν ζωγράφησες πάνω στους τοίχους, μπράβο. Αλήθεια, είναι αξιαγαπητός. Αλήθεια, πολλά. Έδωσα του την καλύτερη ανατροφή. Ξέρεις να μου λέει ότι οι μητσοί είναι καθρέφτες εμάς των μεγάλων. Φαίνεται. Άντε, πιάστε τον τώρα και πίνετε από εκεί στο γραφείο σου. Έχω πάρα πολλή δουλειά να κάνω. Μα και εγώ έχω πολλή δουλειά. Ας συγκρίνετε δική σου δουλειά με τη δική μου ασπασία. Με μένα βριάζεις. Άντε, σήκω πάνω. Έκατσες μου για με. Γιαγιά, που είναι να μεγαλώσω, θέλω και εγώ να γίνω σαν εσένα. Και αφού τα είπαμε, εσύ μεγάλωσε με το καλό και μόλις μεγαλώσεις θα σε γράψω στο κόμμα και εκείνη θα σου έβρω δουλειά στο δημόσιο, ακριβώς όπως εμένα. Φτάνει μόνο να θυκευάζεις, να έχεις μαθήματα να κάνεις σήμερα. Εγώ λαβαρκούμε. Μην έχεις έννοια, να σου τα καμιά σπασία. Σοβαρό μιλάς. Βλέπεις να στιευκώ. Κάμε τα μαθήματα του μωρού. Εν το θέλω να κουραζέτε. Γιαγιά, άμα αν βρω δουλειά στο δημόσιο είναι να κουραζούμε. Μεν έχεις έννοια. Εν έχεις μια ασπασία να σου τα κάνει ούλα. Μούξεις ασπασία. Άντε πιάσ' τον και πιένετε από εκεί. Έχω πάρα πολλή δουλειά να κάνω. Ασπασία. Μπράβο του μωρού μου όμως, εσεβάστηκε με. Δεν ζωγράφησε ούτε πάνω σε έναν τοίχο. Μασχαλά μου, ανάγιωσά του πάρα πολλά σωστά. Κουτσοζούμι.